Η διακομιδή των απορριμμάτων της Σαμοθράκης στον Χιτά της Κομοτηνής δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος και υποχρέωσή μας, δήλωσε από την Αλεξανδρούπολη ο δήμαρχος του νησιού Αθανάσης Βίτσας, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανακοίνωση της ΑΟΣ και τις προτάσεις της για ειδικά δρομολόγια, τις οποίες χαρακτήρισε μη αποδεκτές. Τα απορρίμματα της Σαμοθράκης μεταφέρονται στο Χιτά Κομοτηνής, όπως όλων των δήμων του νομού Εύρου, κατόπιν σχετικών θεσμοθετημένων αποφάσεων. Δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος, είναι υποχρέωσή μας να τα πάμε εκεί. Ο μόνος τρόπος είναι η θαλάσσια μεταφορά τους. Υπάρχει νόμος που καλύπτει η θαλάσσια μεταφορά. Υπάρχουν ανακοινώσεις και σημερινές ακόμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος που λένε ξεκάθαρα ότι η μεταφορά είναι νόμιμη. Για να αποφύγουμε οποιοδήποτε δυσάρεστο φαινόμενο δυσοσμίας, γιατί μιλάμε για μεταφορά απορριμμάτων, φυσιολογικό είναι να υπάρχουν και δυσοσμίες. Αλλά για να αποφύγουμε τα βαριά φαινόμενα δυσοσμίας, πρέπει αυτό να γίνεται προγραμματισμένα, τακτικά, σε τακτικά δρομολόγια. Η καθυστέρηση μεγιστοποιεί αυτό το θέμα της δυσοσμίας. Έχουμε υποβάλει εξοδίκως στην εταιρεία ΣΑΟΣ συγκεκριμένο πρόγραμμα που καλύπτει όλο το υπόλοιπο 2018 με συγκεκριμένες μετακινήσεις, οι οποίες θα γίνονται στα κανονικά δρομολόγια και δεν θα υπάρχει το πρόβλημα αφού τηρούνται όλες οι προδιαγραφές, όλα όσα προβλέπει ο νόμος. Συγκάλεσα μία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας και σε αυτήν συμμετείχαν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Υγείας αλλά και η Διεύθυνση Μεταφορών μαζί με το Λιμεναρχείο και συζητήσαμε το θέμα που προέκυψε με το ΣΑΟΣ και τη μεταφορά των απορριμμάτων από τη Σαμοθράκη στην περιοχή μας. Πρέπει να σας πω ότι οι υπηρεσίες θα κάνουν τη σχετική αυτοψία στο όχημα, το απορριμματοφόρο που μεταφέρει τα σκουπίδια από τη Σαμοθράκη στην Αλεξανδρούπολη, για να διαπιστώσουν αν τυχόν υπάρχουν παραλήψεις και αν πραγματικά τηρείται σε όλα τα επίπεδα η νομοθεσία. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι σε συνδυασμό με τον Λιμεναρχείο, το οποίο έχει και την ευθύνη του ελέγχου επίσης της μεταφοράς, θα υπάρξει ένα πόρισμα προκειμένου να ενημερώσουμε την πλειοκτήτρια εταιρεία, η οποία μας απέστειλε και σχετικό έγγραφο. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι ισχύει η ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι κάθε φορά που αδειάζει, όχι τώρα, φέτος όμως, τα τελευταία χρόνια, εναποθέτει τα απορρίμματα στο Χιτά Κομοτηνής το ειδικό κοντέινερ, περνάει από συνεργείο απολύμασης, περνάει από καθαρίζεται και μετά μπαίνει στο πλοίο. Δηλαδή, εμείς τα τηρούμε. Όσον αφορά τα οχήματα είναι αυτά που αγόρασε η Διαμάθ με τις προδιαγραφές, αυτά που έχουν όλοι οι Δήμοι για τέτοιου τύπου μεταφορές. Από την πλευρά της, η ΣΑΟΣ Φέρης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι υπέβαλε αίτημα στο κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης για έκτακτο δρομολόγιο του Σαόνισσος ως οχηματογωγό την Τετάρτη 6 Ιουνίου από Σαμοθράκη προς Αλεξανδρούπολη και ώρα 3 το μεσημέρι για τη μεταφορά των απορριμματοφόρων του Δήμου Σαμοθράκης άνευ επιβατών, καθώς και ενός έκτακτου δρομολογίου του επιβατικού οχηματογωγού Σαόνισσος από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη και ώρα 7 το απόγευμα. Μια χρονίζουσα κατάσταση στην Σαμοθράκη. Μετά το κλείσιμο των τόπων όπου πηγαίναμε όλα τα χρόνια τα σκουπίδια, έχει ανακύψει αυτό το θέμα. Δύο ή τρεις δημαρχίες, δεν θυμάμαι, έχουν αναλωθεί σε αυτό το συγκεκριμένο ότι θα βρεθεί τρόπος για να η Σαμοθράκη να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Έως τώρα τα μεταφέρουμε λοιπόν με το πλοίο. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά την σεζόν, να μεταφέρονται πραγματικά μαζί με τους επισκέπτες και τα σκουπίδια.